Ένταση, βάλε ένταση. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Καλή μας εβδομάδα. Μπορεί να είναι μεσάνυχτα, αλλά εντάξει, καλή εβδομάδα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, τη λέμε, και ας έχει στην ουσία περάσει τυπικά η Δευτέρα. Είδατε μόλις τώρα τον καλεσμένο μας, αγαπημένος καλεσμένος που έχει τιμήσει αυτή την εκπομπή με την παρουσία του πολλές φορές και που είναι και πολύ δικό μας πρόσωπο. Είναι ο Κώστας ο Μαρτάκης φυσικά και Κώστα, όντως σε θεωρούμε δικό μας πρόσωπο. Και εγώ πολύ δικό. Γιατί είσαι πολύ κοντά στο Μάντα από τότε που ξεκίνησες και όχι μόνο αυτό, αλλά τις επόμενες μέρες κιόλας θα είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές του Mad World. Yes, yes, yes. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είσαι καλά και έχεις και πολλά καινούργια πράγματα νομίζω που τρέχουν αυτή την περίοδο. Χαμός. Πάρα πολλά. Εγώ να σας πω ότι είναι λίγο εξαντλημένος ο Μπαρτάκης και του έλεγα τι καλός που είσαι όταν είσαι κουρασμένος. Γιατί πάρα πολύ είσαι. Είχα υποσχεθεί ότι η επόμενη φορά που θα έρθω θα κάτσω εγώ στα συννεφάκια. Παιδιά, είναι ο μόνος καλεσμένος ο οποίος λυσάει κάθε φορά να κάθεται στην εξομολόγηση. Θες που κάθομαι εγώ. Έχεις αυτό το κόλλημα, ρε παιδάκι μου. Πω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και μόλις επιστρέψουμε περισσότερος Κώστας Μπαρτάκης με ένταση. Καλώς μας ήρθατε. Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ παρέα με τον Κώστα Μαρτάκη, OK at night. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και απόψε. Λοιπόν Κώστα, έλεγα πριν ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, τα οποία αφορούν εσένα, τρέχουν καινούργια πράγματα. Έχουμε καταρχάς ολοκένουργιο άλμπουμ, να ξεκινήσουμε από αυτό εγώ λέω. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ένταση. Λοιπόν, γραφική δουλειά, ένταση. Ένταση λέγεται. Ωραίο εξώφυλλο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Αυτά τα χρωματάκια έτσι, το λίγο κόκκινο έτσι και τα λοιπά είναι πολύ πολύ ένταση, ωραία. Πολύ ένταση. Όπως είναι η ζωή μου. Και ειδικά αυτόν τον καιρό. Για πες. Καλά, ας πούμε για το CD πρώτα και μετά λέμε για όλα τα άλλα τα οποία έχουμε σκάσει. Έχει μέσα 15 τραγούδια καινούργια. 11 ουσιαστικά καινούργια και 4 που γνωρίζουμε ήδη την αγκαλιά. Τις άγριες διαθέσεις, το Χριστουγεννιάτικο και το Sex in Digo, ένα τραγούδι που έχω κάνει με τον Ρωσίδα. Στην ουσία, πότε έχεις βγάλει προηγούμενο άλμπουμ. Πριν 2 χρόνια. Έχει καιρό, 2 χρόνια έτσι. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν, ξαναβγάζω δίσκο με τίτλο Ένταση. Έχει καινούργια τραγούδια, έχει πολλούς σημαντικούς συντελεστές μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που εντός εισαγωγικών εμπιστεύτηκαν, ξέρεις, και μου έδωσαν τα παιδιά τους να τα μεγαλώσω εγώ. Το Δημήτρη Κοντόπουλο, το Μάριο Ψημόπουλο, τη Βίκη Γεροθόδωρου, τον Άγιο Έκτορα, τη Βάγια Καλατζή, την θεία μου την Γιανατσούλια, την Ελένη Γιανατσούλια. Είμαι πολύ χαρούμενος επίσης γιατί έχει γράψει ένα τραγούδι και έχει διασκευάσει δύο ο Αλέξης Παπαδημητρίου. Ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το δίσκο. Έχεις πολύ καλές συνεργασίες. Είναι πολύ καλές συνεργασίες και είναι ένα βήμα νομίζω αυτό που είμαι, που με γνωρίζει ο κόσμος. Λίγο πιο όριμο. Ένα βήμα πιο όριμο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή κάθε φορά ξέρεις, όποτε κάποιος καλλιτέχνης βγάζει ένα άλμπουμ, είναι το παιδί του, το καινούριο ρε παιδάκι μου, και πάντα αυτόματα το συγκρίνεις με το προηγούμενο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, σε σχέση με την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά, είναι αυτό που λες, έτσι λιγάκι πιο όριμο. Είναι πιο όριμο. Νιώθω κι εγώ πιο όριμο. Σιγά σιγά μεγαλώνω. Λογικό, ναι. Αλλά πάντα με πιο pop στοιχεία, έτσι. Πάντα με pop στοιχεία. Έχει pop στοιχεία, ναι. Αυτός ο δίσκος έχει και λαϊκά στοιχεία. Λίγα, μην φανταστείς. Μάλιστα. Έχει δηλαδή ένα τραγούδι, το Γέλα Καρδούλα μου, που είναι ουσιαστικά ένα τύπου. Αν μπορώ να το πω αυτό, είναι λίγο αστείος όρος. Έντεχνο Τσιφτετέλη. Έντεχνο Τσιφτετέλη. Ναι. Θα με βάλεις τώρα στην πρίζα να κάτσω να το ακούσω μετά από τις τελειώσεις εκπομπή. Άμεσα κιόλας. Πώς λέγεται, Γέλα Καρδούλα μου. Γέλα Καρδούλα μου, ναι. Μάλιστα. Είναι διασκευή, είναι της Παπίου. Το έχει, έχει γράψει ο Αλέξης Παπαδημητρίου. Και το έχετε αλλάξει τελείως μουσικά ή το έχετε, έχει κρατήσει όχι, το παλιό του. Όχι, είναι στο ίδιο στυλ. Ναι, άμα ήταν της Παπίου, μπορώ να καταλάβω τις αποστολές ακριβώς. Λοιπόν, εγώ προτείνω, αφού αναφερόμαστε στο άλμπουμ και για να το κολλήσουμε και με το Mad Walk, να πάμε να δούμε το Ένταση. Ναι, στο οποίο Ένταση είσαι μαζί με τη Βίκη την Καγιά και, μαζί με τη Μέρη τη Σινατσάκη. Και μόλις επιστρέψουμε, ο Κώστας να μας πει τι μας περιμένει και σας περιμένει στις 8 Φεβρουαρίου στο Mad Walk. Κοίτας και με, κοίτας, όλο.
Μάλιστα, επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ παρέα με αγαπημένο Κώστα Μαρτάκη σε άλλο ένα OK at Night. Λοιπόν, πήραμε με γεύση και από την ένταση, η ένταση λέγεται καινούργια του δισκογραφική δουλειά και το ολοκένουργιο βίντεο κλιπ, στο οποίο ο Κώστας είναι μαζί με τη Βίκη και μαζί με τη Μέρη μας, Βίκη Καγιά Μέρη Σενατσάκη, όπου μαζί θα βρεθούν επίσης και στο Mad Walk. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το κλιπ, γιατί είναι από τα κλιπ που όταν το είδα στην αρχή εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Αλλά έχω, μετά λέει βασικά τα όχι, έχω κάνει πολλά κλιπ. αλλά νομίζω ήταν ένα από τα καλύτερά μου αυτό το κλιπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Απόλλωνα τον Παπαδιοχάρη. Okay. Γιατί έχει σκηνοθετήσει όλο το κλιπ, έχει φτιάξει τα πάντα μέσα στο κλιπ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δικό του δημιούργημα. Γεια σου Απόλλωνα. Δικό του παιδί. Δικό του παιδί. Ωραία. Λοιπόν, πες μου καταρχάς πώς σου... Πώς σου έγινε η πρόταση για το Mad Walk, δηλαδή ξέρεις το είχες σκεφτεί ότι θα έχεις ρόλο παρουσιαστή ή να το πω διαφορετικά guest? Το είχα μέσα μου, θέλω να σε φάω το Mad Walk. Αυτό προσπαθώ. Και να έχω μετά εγώ καλεσμένος και να κάθομαι εκεί πέρα μέσα. Καλά, εννοείται πως θα σε βάζω δίπλα, κάθομαι εγώ στα άσπρα, στα μπλε και στα συννεφάκια. Ναι, αφού ο βασικός μου στόχος είναι να παρουσιάσω του χρόνου τα βραβεία. Τα φετινά, αυτά που θα είναι το καλοκαίρι. Όχι, αυτά παίξε μπάλα. Α, να παίξω, με επιτρέπεις. Από το 13 εσύ. Εντάξει, επειδή το 13 είναι και χρυσοφυσικό, πάρ' το εσύ το 13 και εγώ θα επιστρέψω μετά. Ασκήσει το 13. Και εγώ τα πιστεύω αυτά. Είμαι πάντα αντίθετος με τις προλήψεις και τις προκαταλήψεις. Λοιπόν, για πες για το γενικά Mad Walk. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Πολύ... Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που από το Mad που με σκέφτηκαν και με πρότειναν. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάνω κάτι καινούργιο που δεν το έχω ξανακάνει. Εκπροσωπώντας το κομμάτι της μουσικής στην παρουσίαση. Γιατί η Βίκη είναι. Εντάξει, είναι και της τηλεόρασης, αλλά είναι από το modeling. Ναι, κυρίως της μόδας, όλη την έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, έχει κάνει τόσο σημαντικά ακριβώς πράγματα. Η Μέρη από τη τηλεόραση και εγώ από τη μουσική θα ενωθούμε. Ναι, και παρουσιάζουμε κάτι που νομίζω είναι. Μετά τα βραβεία, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ τα βραβεία, νομίζω είναι το πιο σημαντικό γεγονός που έχουμε στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι το Mad Walk είναι πολύ σημαντικό, παρά το γεγονός ότι ακόμα είναι πολύ μικρό παιδάκι, γιατί στην ουσία είναι παιδιά η δεύτερη χρονιά μας. Πέρσι ήταν τόσο εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε, που έσκασε πολύ δυνατά και θεωρώ ότι η επόμενη χρονιά, η δεύτερη δηλαδή, τώρα που θα γίνει σε περίπου μία εβδομάδα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω θα σκίσει. Πιστεύω, και δηλαδή, εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά θα είναι εκπληκτικό. Θα είναι εκπληκτικό. Έχετε ήδη βρεθεί, εννοείται. Ξέρω ότι έχετε κάνει και πρόβες. Χωρίς να μας αποκαλύψεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί σαφώς θέλουμε όλοι να έχουμε ξέρεις που θα έρθουμε εκεί να το απολαύσουμε. Να έχετε να περιμένετε και κάτι. Ακριβώς. Απλά δώσε μας μια-δυο, ξέρω εγώ, πινελιές. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι το stage είναι πολύ μεγαλύτερο από πέρυσι, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί σχέση γίνεται και σε πολύ μεγαλύτερο χώρο, ακριβώς. Τι να σου πω τώρα. Δεν με αφήνεις να κάτσω και στα αγγελάκια, δεν θα σου πω τίποτα. Έλα, μπορείς να σε αφήσεις στο τέλος λίγο έτσι να κουμπήσεις. Όχι, δεν θα μου κάνεις χάρη, θα κάτσω επειδή το θέλω. Θα κάνεις παιχνίδι πιο πολύ με τη Μέρη, με τη Βική και με τις δύο. Δηλαδή που κάπως πώς το έχετε μοιράσει. Και με τις δύο. Θα είστε δηλαδή ταυτόχρονα συνεχώς. Δεν θα είμαστε και οι τρεις ταυτόχρονα πάνω, θα γίνεται να αλλάξει όλο αυτό. Μία εγώ με τη Βίκη, μία η Βίκη με τη Μέρη, μία εγώ με τη Μέρη, θα γίνεται έτσι. Ωραία. Εσύ εκτός από ρόλο host, special host, guest host, πες το όπως θέλεις. θα κάνεις και κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Θα τραγουδήσω κιόλας, την ένταση. Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Εντάξει, αρκεί, μην πούμε περισσότερα. Θα ανοίξω τη βραδιά ουσιαστικά. Θα ανοίξει τη βραδιά, μπράβο. Θα είναι παιδιά super. Ξέρετε, είναι μοναδικό και χάρη στο Mad έχει γίνει αυτό. Εντάξει, βλογάμε τα γένια μας, αλλά είναι αλήθεια. Έτσι όπως παντρέψαμε σε εισαγωγικά τη μουσική με τη μόδα, τη μόδα με τη μουσική. Και είμαι σίγουρος ότι η φετινή χρονιά θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Και βέβαια σας περιμένουμε όλους κανονικότατα την επόμενη εβδομάδα να είσαστε στην παρέα μας. Το ξαναλέω στις 8 Φεβρουαρίου, την άλλη Τετάρτη, όχι μεθαύριο, την άλλη Τετάρτη, έρχεται το δεύτερο Mad Walk by Vodafone. Παρέα με τον Κώστα, παρέα με τη Βίκη, παρέα με τη Μέρη μας. Και θα γίνει νομίζω χαμός. Και με πολλούς καλλιτέχνες. Και με πάρα πολλούς, εννοείται, τους ξέρετε ήδη όλους, έχουμε ανακοινώσει. Θα γίνει χαμός, θα είναι σούπερ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση, να δούμε ένα ρεπορτάζ από το Mad Walk Party που έγινε. Και επιστρέφουμε. Το dancing σου έχει κάνει πάρα πολύ καλό, ε. Καλό ή κακό? Δεν άκουσα αν ήταν κάπα η λάμδα. Καλό, 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 καλό. Επιστρέψαμε με Κώστα Μαρτάκη και έχω πάρα πολλά πράγματα αμέσως τώρα να τον ρωτήσω. Γιατί μιλήσαμε για το Mad Walk, το κρατάμε αυτό μια ανωτελεία για τις 8 Φεβρουαρίου. Αλλά μου έχουν σκάσει διάφορα στο κεφάλι που θέλω όλα να τα συζητήσουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον,
Είμαι πολύ χαρούμενος διότι έμαθα, άκουσα, ανακοινώθηκε κιόλας ότι θα συμμετέχεις στο Rent για τρίτη χρονιά που γίνεται πάλι στη χώρα μας και έχω εντυπωσιαστεί γιατί τους Έλληνες τους είχα, εντάξει, ένα πιο δύσκολο έργο όπως είναι το Rent, δηλαδή λίγο musical κτλ. Να μην κρατήσει για τόσα χρόνια. Δεν πάω να σκεφτώ musical που να έχει μείνει στην Ελλάδα τρία Γενικά χρόνια. Για το musical στην Ελλάδα είναι λίγο. Και εγώ δεν το είχα πολύ. Ναι, πόσο μάλλον το Rent. Που πραγματεύεται και κάτι πιο hardcore, κάτι πιο δύσκολο. Μιλάει για σχέσεις με ναρκωτικά, με περιθώριο, ξέρεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι στη δεκαετία και αρχές του 90 που στην Αμερική ήταν ναρκωτικά, ομοφιλοφιλία, AIDS. Ναι, τα θέματα γενικώς, να ακριβώς. Και για πες μου λοιπόν, πώς έγινε αυτό. Εγώ δεν ήξερα καν ότι το Rent ξαναξεκινάει, έτσι. Κι όμως. Επιστρέφει δρυμύτερο. Λοιπόν, Φλεβάρης. Ξεκινάει, ναι, για περίπου τέλη Φεβρουαρίου. Τέλη Φεβρουαρίου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη πρόβες. Έχω εξαντληθεί, μπορώ να σου πω. Αλλά το γουστάρω πάρα πολύ. Έχω βρει κομμάτια του εαυτού μου. Έχω ξεκλειδώσει πράγματα όπως μου ξεκλείδωσε και το dancing. Κομμάτια που δεν πίστευα ότι τα έχω. Το απολαμβάνω πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά είναι πολύ δοτικά. Με δέχτηκαν πολύ. Με ανοιχτές αγκάλες και με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί είναι κάτι επίσης που δεν έχω ξανακάνει. Θα κάνεις το ρόλο του. Του Ρότζερ. Είναι ένας rockstar. Ο rockstar που τον έπαιζε ο Ισαΐας ο Ματιάμπα και πάνω στο Μουζουράκι. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι σε σκηνοθεσία της Μαρσέλου και τα κείμενα τα έχει γράψει ο Καπουτζίδης. Που τα είχε κάνει και πέρσι και πρόπερσι. Ναι, όλες τις χρονιές. Τα είχε μεληθεί και πέρσι νομίζω και όλα τα άλλαξε και λίγο. Η δεύτερη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Και φέτος. Και φέτος πάλι, μπράβο. Κάτι υψηλά. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Να πω εγώ από την προσωπική μου την εμπειρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Αν δεν το είδατε τις προηγούμενες δύο χρονιές, αλλά και αν το είδατε και θέλετε να το ξαναδείτε, γιατί τώρα φυσικά θα αλλάξει η διανομή. Από ό,τι καταλάβα, είσαστε όλοι διαφορετικοί σχεδόν. Σχεδόν όλοι, ναι. Η Αντιγόνη Ψυχράμη, πες μόνο ότι παραμένει. Η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Άρης. Ο Πρεσκασοβίτης, ναι. Είναι κάποιοι, υπάρχουν είναι κάποιοι... και παλιοί, υπάρχουν και καινούργοι. Ωραία. Ό,τι καλύτερο για να το απολαύσουμε ξανά το Rent. Λοιπόν, θα είσαι στο ΒΕΑΚΙ, στο κέντρο. Στο ΒΕΑΚΙ, ακριβώς. Στο Πολυτεχνείο από κάτω. Στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω τώρα για τις μέρες, γιατί είναι ακόμα νωρίς, αλλά φαντάζομαι τις κανονικές. Έτσι, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, υποθέτω. Ακριβώς. Ναι. Και το Σάββατο διπλή. Α, το Σάββατο είναι διπλή σας. Οκ, μάλιστα. Και το βράδυ μαγαζί. Μιλώντας για μαγαζί, είσαι ακόμα Θεσσαλονίκη, έτσι. Είμαι Θεσσαλονίκη, ακριβώς. Στην πύλη Αξιού. Στον κύριο Γκόγκο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Σου κάνει χειραψίες ο Γκόγκος. Δαγκώνει κιόλας. Ναι, αυτό δηλαδή πραγματικά. Η χειραψία, η δάγκωμα και άμα δεν δώσει το χέρι, το οποίο χέρι σου το σπάει σαν. Τα νάλια αυτό το πράγμα κτλ. Και δεν, θέλει να δώσει το χέρι, μετά σου ορμά και σου δαγκώνει ό,τι βρει μπροστά του. Εντάξει, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός. Με την Πάολα, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ωραία. Τελειώνουμε επίσης τέλη Φεβρουαρίου. Ωραία. Πάει πάρα πολύ καλά. Να σου πω. Νιώθω ότι κουνιέται η πόλη στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς έχει τελείως άλλο αέρα. Βρες Κώστα, δεν νιώθεις ότι λιγάκι αυτό το πράγμα όλο το πας δηλαδή συνέχεια σε ρί, δηλαδή δεν νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις ένα break? Όχι. Όχι. Και ειδικά και τις εποχές που ζούμε, όχι. Τι break? Break, ας πούμε, π.χ. για παράδειγμα από κάποιες εμφανίσεις νυχτερινές. Δηλαδή να πεις ότι τώρα σταματάω, π.χ. θα κάνεις τώρα το Rent. Okay. Θα κάνω μόνο το Rent. Ναι. Και να πεις ότι okay, δεν θα έχω μαγαζί π.χ. μέχρι το καλοκαίρι. Γίνονται προτάσεις και επειδή συνήθως μέχρι τώρα τουλάχιστον όσες προτάσεις μου έχουν γίνει με ενδιαφέρουν. Έχουν και έχουν πάει καλά. Ναι, τις κάνω και στο τέλος γίνεται να πηγαίνουν και καλά κιόλας. Έχεις χρόνο για τον εαυτό σου? Όχι όσο θα ήθελα. Το κατάλαβα. Αλλά αυτό. Μέσα από αυτό που κάνω, τις πρόβες τώρα στο dancing πήγα να πω. Για το Rent, που ανεβαίνω Θεσσαλονίκη, που κάνουμε τις πρόβες με την Βίκη και τη Μέρη. Περνάω τόσο καλά, με γεμίζει τόσο πολύ, σίγουρα κουράζομαι, πολλές πληροφορίες στον εγκέφαλο, αλλά περνάω πάρα πολύ καλά. Με γεμίζει, γιατί έχουν υπάρξει στο παρελθόν και περίοδες στη ζωή μου που στο στρατό, ας πούμε, που δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ήμουν στο στρατό. Εντάξει, λογικό. Και σκυλοβαρέθηκα, δεν μπορούσα καθόλου. Δεν μπορώ να κάθομαι και να μην κάνω κάτι. Έχεις και αυτό που έχω και εγώ, μάλιστα. Απλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ο οργανισμός σου λέει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, stop, shut down. Πρέπει να κάνεις ένα restart, πρέπει να κάνεις μια επανεκκίνηση. Ακόμα νομίζω έκανα τύπου μια εβδομάδα. Και ίσως επειδή. ίσως επειδή είμαι μικρός σχετικά,
πρόλαβα να ξεκουραστώ μέσα σε μια εβδομάδα. Σιγά σιγά δεν θα προλαβαίνω σε μια εβδομάδα. Θέλω πιο μεγάλο κενό. Έλα ρε, σταμάτα. Σταμάτα, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω και για το θέμα της Eurovision. Διότι καταρχάς έμαθα ότι ξέρουμε τέλος πάντων πλέον επίσημα. Καταρχήν θα πάει κάποιος από την Ελλάδα στην Eurovision. Έχω να σου πω ότι η εταιρεία σου, η δισκογραφική Universal Music, ναι, θα πάει κάποιος από την Ελλάδα. Το αποφάσισαν και η εταιρεία σου Universal Music έχει αναλάβει την Eurovision για φέτος. Δηλαδή, αυτό το ήξερα ότι το έχει αναλάβει, αλλά δεν είναι. Είχε ναι, μείνει λίγο ότι το έχει αναλάβει. Ναι, είναι επίσημο πλέον. Οπότε θα πάει κάποιος ή κάποιοι καλλιτέχνες από την Universal. Δεν θέλω να πω και εγώ περισσότερα, γιατί ακόμα δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Αλλά ξέρω αυτό. Και επειδή παλιότερα είχε εκείνο το πολύ ωραίο κομμάτι, Always and Forever, όπως λεγόταν. Ακριβώς. Το Super Guitar που έκανε και μεγάλη επιτυχία και βγήκε στο εξωτερικό και σε πολλές χώρες κιόλας. Και είχε μια ωραία νομίζω εμπειρία από το θέμα αυτό του διαγωνισμού. Θα γούσταρες να ξαναπάς. Με το χέρι στην καρδιά, πες μου, ναι. Παιδί μου. Είναι κάτι που θα γούσταρες και δεν μιλάω για τώρα. Γενικά. Γενικά, ναι, κάποια στιγμή θα το ξαναδοκίμαζα. Α, δεν το ξέρω. Δεν είναι όμως, όπως και τότε δεν ήταν στόχος της καριέρας μου ότι τραγουδάω για να φτάσω κάποια στιγμή να πάω στη Eurovision. Όχι, αλλά παρόλα αυτά το δοκίμασες, ναι. Γιατί γούσταρες να πας. Ήσουν ναι, 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 ναι. Να πας. Από τη στιγμή που μπήκα σε αυτό ήθελα πολύ. Άμα έτσι νιώσω πάλι το, γιατί εκείνη τη χρονιά το είχα νιώσει και το έκανα. Και ήταν και το τραγούδι του Δημήτρη. Ήταν όλη η φάση που με έκανε να αισθανθώ «ΟΚ, okay, πάμε και ό,τι γίνει». Mm-hmm. Όταν το ξανανιώσω αυτό, γιατί όχι. Δεν... Μην ακούσουμε δηλαδή αύριο μεθαύριο ότι είσαι υποψήφιος για την Eurovision. Δεν προλαβαίνω. Κανόνισε την πορεία σου. Η αλήθεια είναι ότι με τώρα δεν μπορείς να πας να κάνεις πρόμο πουθενά. Θα πρέπει... Δεν έχουμε και λεφτά για πρόμο και τέτοια. Άρα τότε μπορείς. Τώρα που το σκέφτομαι. Να σε ενημερώσω ότι ο διαγωνισμός είναι κάπου εκεί 22, 23, 24 Μαΐου, είναι τρεις βραδιές πλέον, όπως ήταν και τα προηγούμενα mm-hmm. χρόνια, οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός. Και είναι εκείνη τη βδομάδα του Μαΐου, 22, 23, συγγνώμη τώρα που δεν ξέρω ακριβώς. Α, δεν μπορώ, έχω γενέθλια. Πότε έχεις γενέθλιά σου? 25 Μαΐου. 21 γιορτή. Δεν μπορώ. Θα τα κάνεις το... Ποιος κέρδισε πες, Αζερμπαϊτζάν, δεν κέρδισε. Α, τέλεια. Καλά, γέλα. Μην μάθω εγώ το μεθαύριο τίποτα ότι ξέρω εγώ είναι ο ψήφιος και ο Κώστας Μαρτάκης. Κάνω την πορεία σου. Όχι, όχι. Όχι, με το χέρι στην καρδιά, Θέμη. Κανόνισε την πορεία σου, πουλάκι μου. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, θα δούμε για τρίτη φορά, τρίτη, δεύτερη, δεν ξέρω και εγώ τι, αν έχει βάλει μυαλό ο Κώστας Μαρτάκης. Θα μπούμε στο ξεμολογητήριο και θα δούμε αν γενικώς μας είπε ότι νιώθει πιο όριμος, έκανε ένα πιο όριμο δισκογραφικό βήμα, να δούμε αν έχει οριμάσει και στην εξομολόγηση. Παρακαλώ. Είμαστε και πάλι εδώ με τον αμαρτωλό Κώστα Μαρτάκη. Θα δούμε κατά πόσο αυτός ο ένας χρόνος αποχής από αυτήν εδώ την εκπομπή τον ορίμασε. Τον έκανε καλύτερο ή χειρότερο άνθρωπο. Θα φέρω όλα στην πορεία. Κώστα, σου υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι θα σου κάνω 10 ερωτήσεις και θα πρέπει απλά να είσαι ειλικρινής. Δεν σε κρίνουμε για τις πράξεις σου, αλλά για την ειλικρινία σου. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πεις τι είναι καλύτερο από το σεξ σε αυτή τη ζωή. Καλύτερο δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ίσο. Είναι και αυτό πολύ μεγάλη απόλαυση, το φαγητό νομίζω. Για μένα. Άρα, ναι, είσαι ok, αλλά εγώ ρωτώ ότι είναι καλύτερο. Το βάζεις καλύτερο από το σεξ. Θέλω κάτι δηλαδή που να σε εξιτάρει περισσότερο. Προφανώς το βάζεις. Το θεωρείς ότι παίζει να είναι και καλύτερο. Άρα μου λες ότι το σεξ, ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το σεξ. Το σεξ είναι στο νούμερο ένα. Η δουλειά μου. Η δουλειά σου. Ναι. Τι η δουλειά σου? Το τραγούδι. Το τραγούδι είναι καλύτερο από το σεξ αυτή τη ζωή. Θες να ξεκινήσουμε με βροντί? Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πέτρος ο Μαρτάκης. Δεν του άρεσε, όντως μου λένε στα αυτή. Δεν του άρεσε. Λοιπόν, αν σου έλεγα αυτή τη στιγμή ότι έχεις πάρα πολλά χρήματα, τύπου ρε παιδί μου εφοπλιστής, αμύθιτη περιουσία. Εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πεις τρία πράγματα που θα έκανες. Τρία πράγματα που θα έκανα. Τα αποκτούσα ξαφνικά, έτσι. Προφανώς, γιατί αν τα είχες από πριν, ναι, ωραία. Δεν θα στο ρωτούσα, φαντάζομαι. Δηλαδή, σου κάνει μύτη πολλά λεφτά. Καταρχήν, θα βοηθούσα την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου.
Ένα λοιπόν οικογένεια. Ναι. Δύο. Δύο θα βοηθούσα ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Είτε είναι αυτό διάφοροι σύλλογοι που. Όπως ο σύλλογος, μπορώ να πω ονόματα. Αν έχει χάσει το μυαλό σου, Ελπίδα, όλα αυτά. Αχα. Και ειδικά ό,τι έχει σχέση με παιδιά. Ωραία. Φιλανθρωπία το δεύτερο και τρίτο. Και τρίτο θα έκανα και ένα δωράκι για μένα. Δωράκι. Σε μένα. Μπορώ να... αυτό με ενδιαφέρει. Το δωράκι ποιο είναι. Ποιο ακριβώς είναι το δωράκι. Τι θα έχεις αποθυμένο να κάνεις. Διακοπές. Τώρα ειδικά. Να πάω παντού. Να πάω παντού. Να πάω σε εξωτικά νησιά που δεν έχω πάει. Εξωτικούς μακρινούς προορισμούς. Ναι. Μάλιστα. Και να κάτσεις καιρό. Αντέξεις. Να κάτσεις καιρό. Όσο αντέξω. Όσο αντέξεις. Λοιπόν, οκ, ειλικρινής φάνηκες τώρα. Λοιπόν, ειλικρινής. Ναι, άντε βρε από εκεί που μας πεις τώρα ότι η μουσική σου είναι καλύτερη από το σεξ. Και ένα τρίτο, θα έδινα και πολλά λεφτά στο ΜΑΤ να... Είπες τρίτο. Τέταρτο. Α, τέταρτο. Θα έδινα πολλά λεφτά στο ΜΑΤ, στους ιδιοκτήτες, ναι. Για να σου φάω την εκπομπή. Α, πήγαινα από σε μένα δεν θα δίνεις. Όχι, να σε διώξουν, να πάρουν εμένα. Την πάτησες, δεν είπες το 3, το βάλες το 4 αυτό. Άκου, άκου, λίγο, άκου. Πρώτη θα ακούσεις. Όχι. Μην θέλε το μαρτάκι για παρουσιαστή. Λα, 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 λα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα πράγμα που γουστάρεις πολύ στην τηλεόραση φέτος και ένα αντίστοιχα που δεν γουστάρεις να βλέπεις, που δεν αντέχεις να βλέπεις. Η αλήθεια είναι δεν έχω προλάβει να δω και πολλά πράγματα στην τηλεόραση φέτος. Πραγματικά δεν μου έρχεται τίποτα τώρα. Δεν μου έρχεται τίποτα, αλήθεια. Δεν έχω δει τηλεόραση και μου λένε, μου λένε στο αυτή, αλλά βοήθα τον, πες του τίποτα. Ήδη, παιδιά, η βροντή έρχεται. Καλώς να... σε φτιάξω εγώ σε λίγο. Εγώ φταίω, παιδί μου, που δεν έχεις τηλεόραση. Δεν μπορεί να μην έχεις, ρε παιδάκι μου, κάτι. Όχι. Τόσες εκπομπές υπάρχουν που τις ξέρεις. Δεν χρειάζεται να είναι ένα καινούριο σύριαλ. Που απλά δεν το έχεις για δει. Καινούριο δεν εννοείς. Όχι. Σου λέω, δεν σου είπα καινούριο, σου είπα τι γουστάρεις να βλέπεις φέτος στην τηλεόραση και τι δεν γουστάρεις να βλέπεις. Οπότε μπορείς να πάρεις και αυτά που υπάρχουν χρόνια. Πολλά μου αρέσουν. Πες ένα. Μ' αρέσει. Βέβαια δεν ξυπνάω ποτέ. Βέβαια τώρα που έχει αλλάξει η ώρα η Μενεγάκη, προλαβαίνω και βλέπω κάποια κομμάτια. Είναι μία η ώρα, παιδί μου. Ξεκινάει, τελειώνει 4. Δεν προλαβαίνεις να τις Μενεγάκη. Όχι, αυτό. Το μέσα στην καλή χαρά δεν είδα να αναφέρεις. Όχι, γιατί είσαι εδώ. και γιατί έχω πάει δύο φροντές. Ίσα ίσα, αν πεις το μέσα στην καλή χαρά, λοιπόν, θα σου έρθει. Το μέσα στην καλή χαρά, λοιπόν. τη λατρεύω αυτή την εκπομπή. Και κάτι το οποίο δεν μπορείς να βλέπεις. Όχι, δεν είναι κάτι, δεν είμαι αρνητικός. Το καθένα έχει το δικό του στοιχείο, το κάτι. Κουτσομπολίστικα, ας πούμε, βλέπεις μεσημεριανά. Σου είπα πριν ότι δεν βλέπω τηλεόραση. Ναι. Κάτι ρε παιδί μου, ας σου αρέσουν δηλαδή αυτά, άμα δεις τηλεόραση. Να δω κουτσομπολιά, όχι, γιατί δεν ασχολούμαι και πολύ με τα κουτσομπολιά. Γενικά, πιο πολύ, ειδικά αυτές τις μέρες, ούτε ενημέρωση θέλω να βλέπω. Για να μην ψυχοπλακώνεσαι. Γιατί με ψυχοπλακώνει πάρα πολύ. Αυτό κρατώ σαν απάντηση τότε. Ότι δεν θέλεις να βλέπεις αυτό για να μην ψυχοπλακώνεσαι. Okay. Είναι μαύρα, αλλά τα έχουν κάνει. Όντως, έχεις δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου και εγώ περίπου το ίδιο κάνω. Λοιπόν, θέλω να μου αποκαλύψεις τώρα ένα χούι σου σε σχέση με τις γυναίκες. Θέλω να μου πεις κάτι που δεν θες με τίποτα, ένα πράγμα που δεν θες με τίποτα να έχει η σύντροφό σου. Ένα χούι. Ένα πράγμα μόνο. Αυτό που είναι πρώτο στη λίστα, δηλαδή που δεν θες με τίποτα να έχει η σύντροφό σου. Να πέφτει μακιγιαρισμένη στο κρεβάτι. Okay, δεκτό. Αλληλούια, επειδή απάντησα μετά από τόση ώρα ή επειδή ήταν αλήθεια. Επειδή ήσουν ειλικρινής. Λοιπόν, τι λείπει από τη ζωή του Κώστα Μαρτάκη, αν λείπει κάτι.
μία μακικερισμένη γυναίκα να πέφτει στο κρεβάτι. Έρχεται η πρωτήτρης διάστατη, πρόσεχε. Δεν είναι, γιατί, αλήθεια λέω. Δεν σου λείπει κάτι. Ναι, μου λείπει. Τι. Η σχέση. Ένας άνθρωπος που να είναι ουσιαστική σχέση. Ότι δεν έχεις το χρόνο δηλαδή. Για να... ότι δεν έχει υπάρξει κιόλας. Χρόνο, άμα θέλεις, έχεις. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει κάτι τόσο δυνατό. Έτσι το να με κάνει να κολλήσω. Να παίζει με τα μούτρα. Ναι, είναι όλα, ξέρεις. Πλού. Οκ. Τώρα, με αφορμή την οικονομική κρίση τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα φέτος που είναι ακόμα πιο έντονη, έχεις περιορίσει κάτι. Έχεις ρίξει ένα ρωθό κράσι σου σε κάποια, ρε παιδί μου, συνήθεια που είχες πάνω λίγο πιο... Πολλά. Πες ένα. Όχι ότι ήμουν ποτέ σπάταλος έτσι άτσαλα. Μου άρεσε να ψωνίζω και όχι μόνο για μένα, να παίρνω δώρα στην οικογένειά μου, στους φίλους μου. Αυτά τα έχω μαζέψει λίγο. Ναι. Εμένα ποτέ πάντως δεν μου είχες κάνει δώρο, οπότε... Επειδή θα φάω και άλλη βροντί, φαντάζομαι, μέχρι να τελειώσω και δεν πρόκειται να σου πάρω δώρο ποτέ. Τι γλυκός που είσαι, θα κάνω, θα σου κάνω ένα δωράκι τώρα σε και λίγο. Το Φλεβάρι που θα γίνει φλιά μου. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα σου πάρω μια κολόνια από αυτή που φοράς τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην ουσία τα δωράκια δηλαδή έχεις, θα σου δώσω κέρμα. Τα δωράκια δηλαδή στην ουσία έχεις περιορίσει. Γενικά στην καθημερινότητα, τα πολλά, τις πολλές εξόδους. Mm-hmm. Ταξίδια. Ταξίδια δεν προλάβαινα να κάνω πάρα πολλά, ούτως ή άλλως. Αλλά ναι, πιο παλιά όταν θα βρίσκα χρόνο θα πήγαινα. Τώρα και να βρω κάθομαι στα αυγά μου. Okay. Λοιπόν, thank you. Τώρα θέλω να σκεφτείς και να μου πεις από όσες συνεργασίες έχεις κάνει από το ξεκίνημά σου το δισκογραφικό μέχρι και σήμερα, από τότε που ξεκίνησες μετά το Dream Show, μία συνεργασία που θα επαναλάμβανες με χαρά και μία που δεν θα επαναλάμβανες. Το δεν πρόκειται να σου το απαντήσω, το φαντάζομαι το καταλαβαίνεις. Γιατί με όλους έχω περάσει καλά. Δεν χρειάζεται να έχεις τσακωθεί με κάποιον για να μου το απαντήσεις. Μπορεί απλά να μην ταιριάζεις επαγγελματικά. Όχι. Με όλους έχω ταιριάξει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχεις τσακωθεί, δεν εκτιμάς τον άνθρωπο. Όχι, όχι. Δεν πρόκειται να σου πω. με ποιον θα ξαναδούλευα, θα ήθελα να ξαναδουλέψω. Με όλους κάποια στιγμή. Και με τη Δέσποινα Βανδύ που έχω δουλέψει στο ξεκίνημά μου κιόλας και έτσι με έχει. Με έχει στιγματίσει κιόλας λίγο η συνεργασία μας. Mm-hmm. Με βοήθησε πάρα πολύ, με στήριξε πάρα πολύ. Και με την Μπεγκιζίνα και με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Πάνο Κιάμο, με όλους. Με τον Νίκο Κουρκούλη. Που εκεί ας πούμε θα μπορείς να πεις ότι και με τον Νίκο τον Κουρκούλη και με τον Πάνο Κιάμο. Επειδή είναι διαφορετικό το ρεπερτόριο. Σε λαϊκό. Ναι, θα μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι δεν μπορεί να μην ταιριάζουν και σαν άνθρωποι. Ταιριάξα απόλυτα. Άρα όντως, όπως πιστεύω που το λες, όντως δεν έχεις κάνει δηλαδή, κάποια συνεργασία που να μην επαναλαμβάνεις. Όχι, θα δούλευα ξανά με όλους. Έχω περάσει με όλους πάρα πολύ καλά, έχω πάρει εμπειρίες από όλους και θα ήθελα να ξαναδουλέψω κάποια στιγμή στο μέλλον με όλους. Για τη Μηγορία είδες, ορίστε. Είμαι okay. Λοιπόν, για αυτό που έχεις κάνει. Θέλω τώρα να σκεφτείς και να μας πεις αν έχεις υπάρξει το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, είτε σαν θήτης είτε σαν θύμα. Το ξέρεις πώς το εννοώ, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Όχι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Θήτης δηλαδή να το έχεις κάνει. Ναι. Okay. Να σου έχει συμβεί όμως, θύμα. Να έχει περάσει με μία κοπέλα, ας πούμε, και παράλληλα κάτι να παίζει από πίσω που δεν το ξέρεις και το μάθες μετά. Έχει συμβεί. Άρα έχεις υπάρξει το πρόσωπο ως θύμα, έτσι. Έχει συμβεί, ναι. Και ήταν και λίγο άσχημη εμπειρία, βέβαια. Γιατί ήταν και φίλος μου κιόλας. Πλάκα κάνεις. Όχι. Απίστευτο. Ήταν γνωστό στην παρέα, τέλος πάντων. Α, κάτσε, δεν τα είχε φτιάξει με κολλητό σου, δηλαδή. Όχι κολλητό μου, είπαμε. Αλλά ήταν... κάποιο επίθεση φίλος, κάποιο γνωστό σου. Ναι, φίλος. Ήταν στην παρέα. Δεν ήταν ούτε γνωστό απλά, ούτε και κολλητό μου. Ήταν φίλος μέσα στην παρέα. Έτρεχε κάτι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και δεν ξέρω να μίλησα ποτέ σε κανέναν. Που εγώ με τις πρώην μου έχουμε σχέσεις, μιλάμε με όλες. Αλλά με τη συγκεκριμένη ή αντίο ζωή. Όχι, τέλος. Ποτέ ξανά. Τέλος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να μας αποκαλύψεις την πιο ανήθικη πρόταση που σου έχει γίνει από κάποια φαν.
που σε σόκαρε. Το άκουσα, δεν είναι, το είπε σε μένα, με την κοπέλα που συνεργάζομαι, που είναι, με βοηθάει και στο μαγαζί. Μπήκε για αυτόγραφο μέσα και της λέει, μπορείς να μας αφήσεις λίγο μόνος. Και τι θέλει να ήταν μετά. Πονηρούλη. Εντάξει, δεν είναι... Το να πει, μας αφήσει λίγο μόνος, δεν τόσο πολύ. Και τι ήθελε, να μου δώσει συνταγή φαγητού, να μου πει τι ωραία που έχει φτιάξει τα μαλλιά σου. Μπορεί να θέλει να σου εκμυστηρευτεί ένα προσωπικό τη πρόβλημα, βρεσί, Κώστα μου, και εσύ την παρεξήγησε. Δεν νομίζω. Αφού δεν έβλεπε και πώς ήταν και ντυμένη. Α, καταλαβαίνω. Ντυμένη ή γδυμένη. Ναι. Μάλλον γδυμένη. Ναι. Οκ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν μετά την εμπειρία σου, την πολύ νομίζω, σούπερ εμπειρία σου στο Dancing with the Stars, αν θα ξαναπήγαινες σε κάποιο αντίστοιχο talent show, είτε σε αντίστοιχο χορού, είτε στο Just the Two of Us που είχε κάνει το Mega, το οποίο είναι φωνητικό, οτιδήποτε. Γενικά ποτέ μη λες ποτέ, αλλά επειδή έχω ξεκινήσει από ένα show, εκεί όμως περίμενε, show. Εκεί συμμετείχες όμως ήταν διαφορετικό, γιατί τώρα πας ως celebrity, εκεί συμμετείχες, από εκεί σε μάθαμε, σε ενδιέφερε να κάνεις καριέρα στο τραγούδι και τα κατάφερες. Τέλος πάντων, επειδή έχω κάνει δύο τέτοια κάνει show, δύο, ναι. Δεν θα έκανα για τρίτο. Ναι, αλλά λένε καμία φορά ότι τριτώνει, έτσι. Το κακό λένε, αλλά στην περίπτωση έφερε το καλό. Θα πάω να μαγειρέψω. Λοιπόν, φαντάζεσαι Masterchef. Με τις κουτάλες με όλα. Γιατί μαγειρεύεις. Ξέρεις. Ξέρω, ναι. Αλήθεια. Μπράβο, Κωστή. Καλά, δεν είμαι και μπαρμπαρίγου. Δεν έχει σημασία, ούτε αυτοί όλοι φαντάζομαι ότι είναι παράγαροι που πάνε. Λοιπόν, okay. Το δέχομαι αυτό που λες, ποτέ μη λες ποτέ. Το πιο σοβαρό, το πιο σωστό ήταν αυτό. Πάμε για την τελευταία μας ερώτηση. Επειδή έρχεται το Mad Walk σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα την άλλη εβδομάδα, θέλω με το χέρι στην καρδιά να μας πεις έναν καλλιτέχνη, είτε άντρα είτε γυναίκα, που γουστάρεις τρελά για τις ενδυματολογικές του επιλογές και έναν που δεν συμφωνείς καθόλου. Όχι καλλιτέχνη που συμμετέχει στο Mad Walk υποχρεωτικά, μπορείς και αυτό να ναι, πεις. Ναι, γενικά. Γενικότερα όμως, ναι. Δηλαδή κάποιον που τον βλέπεις και είσαι τρελός φαν ή τη βλέπεις και κάποιον που τον βλέπεις και λες όχι με τίποτα. Το βγάζω το χέρι από την καρδιά. Από άντρες νομίζω ο Σάκης είναι από τους πιο καλωδημένους. Ναι, στη σκηνή μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ταιριάζει και το ρεπερτόριό του με την εμφάνισή του, τον ντύσιμό του, είναι πακέτο όλο. Δεν είναι κάτι που είναι κόντρα, σε χτυπάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η Άννα Βύση, πώς δίνεται. Είναι επίσης, έχει το πακέτο. Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπεις και ακούς είναι, δεν κλωτσάει κάτι. Και αυτό νομίζω είναι επιτυχία. Καλλιτέχνης που δεν μου αρέσει το ντύσιμό του. Ναι, που τον βλέπεις και σου κλωτσάει κάτι. Όπως είπες τώρα ότι δεν κλωτσάει κάτι στην Άννα. Κάποιον άντρα γυναίκα που βλέπεις και κάτι σου κλωτσάει. Δεν μου αρέσει, στους άντρες θα πω, δεν μου αρέσει να βλέπω να φοράνε στρας και πολλά περίεργα. Και ειδικά τους πιο λαϊκούς τραγουδιστές που φοράνε κάτι παγέτες, κάτι... Σβαρόφσκι εδώ, ξέρεις το... Ναι. Όχι, ο Φλωρινιώτης είναι μια κατηγορία μόνος του, δεν με ενοχλεί. Ποιος είναι ο Φλωρινιώτης, ο Μάριος. Ναι. Ναι, ο Φλωρινιώτης εννοείται καμία σχέση. Αλλά είναι άλλη κατηγορία. Είναι από μόνος του, έτσι. Δηλαδή, άμα τον δω απλά ντυμένο, δεν θα μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να βλέπω, ξέρω εγώ, έναν λαϊκό τραγουδιστή και να είναι με Σβαρόφσκι και μητέρο παπούτσι, κροκόδηλος, ας πούμε, και δεν μου αρέσει καθόλου. Έχεις κάποιον στο μυαλό σου συγκεκριμένα που το λες. Όχι. Όχι. Το πιστεύουμε ότι δεν έχει. Αμάντρε Κώστα, αυτό ήταν πολύ light, γιατί θα μπορούσαν σε μια εκπομπή και πώς κριτικάρουν και λένε πω, μου αρέσει πολύ αυτός που έχει χθες. Α, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Σε καταβγά, δεν είναι κακό. Λοιπόν. 3 στα 3, πω. Είναι η χειρότερη μου φορά. Παιδιά, όπως σας είπα, ναι, πραγματικά χειροτερεύει. Δηλαδή, οριμάζει και δεν μας ανοίγει την ψυχούλα του ο Κώστας. Αυτό ήταν ο Κώστας Μαρτάκης και σήμερα εδώ στο Confession. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Τι. Μισό, έχω κι εγώ κάτι που έχω στο μυαλό μου. Τι έχεις κάτι. Τι έγινε τώρα, γιατί εγώ βρέθηκα εδώ. Είναι ο κρυφός μου πόθος. Τώρα η σειρά μου. Λοιπόν, Θέμη.
Μία ερώτηση έχω να σου κάνω, μία μόνο. Όχι 10 που μας βασανίζεις, εγώ είμαι καλό αγγελάκι. Να με φωνάξεις την εκπομπή σου, να σου απαντήσω σε 10 ερωτήσεις. Οκ, okay, θα έρθει η ώρα. Παγώθηκες. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση και να μας πεις ειλικρινά. Τι προτιμάς, τι διαλέγεις, χρήμα ή δόξα? Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήθελα να αφήσω κάτι πίσω μου και να μετά από πολλά χρόνια να πούνε πω θυμάσαι του Γιωργαντά, ξέρεις, μας έφτιαχνε τη διάθεση κτλ. Επειδή όμως η καιρή είναι δύσκολη και πλέον φτάνουμε σε σημεία, ξέρεις, που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, θα διαλέξω το χρήμα. Τον πιστεύουμε? Έτσι και τον πιστέψετε. Εύγω. Λίγο πριν λιποθυμήσει ο Κώστας Μαρτάκης, πρέπει σιγά σιγά να τον αποδεσμεύσω. Να τους έχει ήδη γύρει μια σταλίτσα, έχει κάνει λίγο έτσι το κεφαλάκι του. Όχι, περνάει υπέροχα, γιατί το λες? Σήμερα ήταν η ωραίτερη μας εκπομπή. Ήρθες τόσο ησυχούλης, τόσο και τα λοιπά, καλόβολος. Είπες με τις σατακούλες σου πάλι. Δεν κρατήθηκες. Υπόσχομαι, δεν θα ξανασυμβεί. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω πάντα να είσαι έτσι, έτσι. Γλυκούλης και ησυχούλης, πάντα καλόβολος. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι ο Κώστας, μια χαρά καλόβολος είναι πάντα. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής. Δεν σε ρωτώ για μελλοντικά σχέδια, γιατί αυτά που τρέχουν είναι αρκετά, έτσι δεν είναι? Να πούμε. Είναι τόσο πολλά που ακριβώς δεν έχω προλάβει τίποτα να σκεφτώ παρακάτω. Καινούργια δισκογραφική δουλειά. Το Rent που ξεκινάει τον Φλεβάρι, τέλος Φλεβάρι. Το Madwalk που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Και οι εμφανίσεις Θεσσαλονίκη που συνεχίζονται μέχρι και αυτές τέλος Φλεβάρι. Αυτές τέλη Φλεβάρι, ναι. Οπότε είναι σίγουρα πολλά. Μέχρι το Φεβρουάριο δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Και μετά 24 Μαΐου είναι Eurovision, οπότε χρειάζεται μια προετοιμασία γενικότερη. Μιλώ και εγώ βλακής και το πιστέψει ο κόσμος. Όχι, είπαμε όχι για την Eurovision. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθούμε συγγνώμη και καλή επιτυχία στην ίδια δάμου. Βεβαίως. Γιατί άκουσα το τραγούδι και μου άρεσε πάρα πολύ. Το κομμάτι είναι σούπερ και είναι ευτυχώς το καλύτερο από τα τρία. Είναι αυτό που πραγματικά ο κόσμος διάλεξε το καλύτερο. Γιατί είχα ακούσει και τα άλλα δύο. Το λα 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 λα, όπως λέγεται. Είναι τόσο pop, τόσο fun και τόσο ήδη. Και τη πάει πάρα πολύ. Τη πάει τρελά. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι η Κύπρος φέτος θα κάνει τη διαφορά. Το εύχομαι. Το εύχομαι και το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι η Κύπρος φέτος θα κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, Κώστα μου. Αξίζει κιόλας. Είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλά, καλό, πέρα από αυτό δεν το συζητώ. Αλλά ρε παιδί μου, είμαι σίγουρος ότι το κομμάτι αυτό θα στηθεί ωραία πάνω στη σκηνή και θα φέρει μια πολύ φοβερή φρεσκάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Κώστα μου, thank you για άλλη μια φορά που είσαι σήμερα κοντά μας. Θα σε απολαύσουμε μαζί με τα κορίτσια σου στη σκηνή Παύλα Πασαρέλα του ΤΑΕΚ Βοντό σε μία εβδομάδα συν δύο μέρες, παιδιά. Την άλλη Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Όλοι στο ΤΑΕΚ Βοντό να απολαύσουμε τον Κώστα, τη Βίκη, τη Μέρη και όλους τους σούπερ καλλιτέχνες και τους σούπερ δημιουργούς σχεδιαστές που βρίσκονται εκεί, στο ΤΑΕΚ Βοντό, για το δεύτερο Madwalk by Vodafone. Thank you για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους. Τρέξε να ξεκουραστείς. Φιλάκια πολλά. Ό,τι και να κάνετε για τη συνέχεια να το κάνετε και να περάσετε τέλεια.